Θύελα αντιδράσεων και εσωκομματικού στριγμού στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως έχει δημιουργήσει η τροπολογία Κερίδη σχετικά με την ονειμοποίηση παραμονής και εργασίας μεταναστών στη χώρα μας. Υπάρχει η επιχειρηματολογία η αντίθετη, η οποία λέει δεν θέλουμε διότι θα είναι φως, λέει, φάρος για να έρθουν και άλλοι μετανάστες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μας ρωτάει κανένας αν θα έρθουν άλλοι και αν θα καταφέρουν να μπουν άλλοι. Όλη μου τη ζωή πολεμήσει το λαϊκισμό. Όλη μου τη ζωή. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακούω πολλά επιχειρήματα τα οποία στερούνται της αναγνώρισης της σημερινής πραγματικότητας. Κινδυνεύουν να μην μαζευτούν οι ελιές, να χάσουμε 1,5-2 δισεκατομμύρια από έλλειψη εργατών γης. Και οφείλουμε χωρίς ιδεολειψίες, κραυγές ή λαϊκισμούς να δίνουμε λύσεις. Αντιδράσεις φαίνεται πως έχει η πλευρά Αντώνη Σαμαρά, που ζητά μάλιστα την απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Η χώρα μας με αυτή την τροπολογία γίνεται επί της ουσίας φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών. Η ανάγκη λύσης του προβλήματος εργατικών χεριών μπορεί να γίνει μέσω του εγχώριου δυναμικού. Δεν αλλάζουμε τα 7 χρόνια σε 3 όπως γράφεται. Τα 7 χρόνια παραμένουν. Τι κάνουμε? Δίνουμε μία άπαξ ευκαιρία σε όσους έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα, παρανόμως ελθόντες, λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν βεβαία χρονολογία διαμονής, θα μπορούν να πάρουν, προσέξτε, άδεια διαμονής και άδεια εργασίας. Η συγκεκριμένη τροπολογία, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Μετανάστευσης, κάνει λόγο πως η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί άπαξ διαπαντός, αφορά περίπου 28.000 με 30.000 αλλοδαπούς μετανάστες, δεν δίνει άλλο δικαίωμα, όπως για παράδειγμα επανένωση οικογενειών, ενώ εάν διακοπεί η εργασία για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν ισχύει άδεια διαμονής των παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και της εκλογικής μου περιφέρειας της Καβάλας, τα σχετικά αιτήματα των οποίων για αναζήτηση εργατών γης έχω κατά επανάληψη μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Κερίδη. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί, ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα οριστικά και αμετάκλητα. Η χώρα δεν αλλάζει μεταναστευτική πολιτική. Η τροπολογία δεν αναιρεί την επταετία και προϋπόθεση είναι να έχουν λευκό ποινικό μητρό. Συνδέουμε την τριετία για την νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όταν δεν θα έχουν πρόσβαση, θα χάνουν την νόμιμη άδεια διαμονής. Η ρύθμιση είναι άπαξ με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2023. Η τροπολογία δεν παρέχει σε κανέναν τη δυνατότητα να φέρει μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει σε τίποτα τις πάγιες διατάξεις περί νόμιμης μετανάστευσης, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή διαμορφώνονται με το νέο κώδικα μετανάστευσης. Καταρχάς πρέπει να πούμε τον κόσμο και να το επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τα εργατικά χέρια, υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών σε όλη τη χώρα, είτε είναι στην Κρήτη είτε είναι στον Εύρο. Οι ανάγκες για εργατικά χέρια είναι η ίδια, ανάλογα τις καλλιέργειες. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι σε περίοδους συγκομιδής αυξάνεται περισσότερο γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα και αυξάνεται η ζήτηση στα εργατικά χέρια. Εφόσον οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες πολίτες δεν θέλουν να εργαστούν ως εργάτες γης για διάφορους λόγους, γιατί ο καθένας κρίνει την εργασία του αν θα είναι καλή ή όχι με διάφορα κριτήρια που έχει βάλει στο μυαλό του, ενώ τα μεροκάματα είναι καλά που δίνονται σε όλη την Ελλάδα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Έχουν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια ώστε να εργάζονται, να δίνεται το δικαίωμα να εργάζονται οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΑΕΔ, χωρίς να επηρεάζεται ούτε το επίδομά τους το που παίρνουν από τον ΑΕΔ της ανεργίας, αλλά ούτε και τα μόρια που συγκεντρώνουν, κάνοντας από όλα ως μια παύση της ανεργίας τους, πληρώνονται με εργόσιμο και ενεργοποιούν ξανά δηλαδή την ανεργία τους, χωρίς να επηρεάζεται. Πάλι με αυτήν εδώ τη ρύθμιση που είχε γίνει, δεν είδαμε να ορθώνεται το πρόβλημα και να λύνεται η ζήτηση. Οπότε έρχεται μια άλλη νομοθετική ρύθμιση από αυτή την κυβέρνηση, να νομιμοποιήσει
μερικώς κάποιους παράνομους παράτυπα διανοούνται στη χώρα με κάποιες δικλίδες φυσικά από ό,τι διαβάζουμε και εμείς. Δεν θα γίνουν, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και αυτό το βλέπουμε θετικά. Όλοι αυτοί θα κλείσουν κάποια κοινά που έχουν δημιουργηθεί όσο αφορά τα εργατικά χέρια, οπότε θα μειωθεί το πρόβλημα, θα γίνει μικρότερο. Η ΕΦΟΑΣ, στην οποία συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπατε, το κρίνει αυτό σωστό και το θεωρεί ότι είναι ένα θετικό βήμα για την κάλυψη, αλλά δεν φτάνει μόνο η νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να υπάρχει και στελέχωση, πρέπει να γίνουν στις διοικητικές υπηρεσίες των προξενείων που θα διεκπαιρεώσουν κάποια χαρτιά, καθώς και των αποκεντρωμένων διευθύνσεων της περιφέρειας, να γίνει στελέχωση και να υπάρχει μια διοικητική δομή τέτοια ώστε να μπορούν να γίνονται και οι διεκπαιρεώσεις των εγγράφων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.